Τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου βρίσκεται από χθες σε λαϊκό προσκύνημα στον ιερό ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Κομωτινή, εν ώψη και της εορτής της μνήμης του Αγίου Γρηγορίου που είναι σήμερα. Σήμερα τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία υπό του Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος και ψάλλει παράκληση του Αγίου και στη συνέχεια τελέστηκε το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Ιερό Λειψάνο παρέμεινε στο ναό μέχρι και σήμερα το βράδυ. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός μεγάλου πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θεολόγου, έτσι τον ονομάζει. Και μάλιστα θέλω να πω ότι η Εκκλησία μας είναι φιδωλή στο να δίνει τίτλους και ονομασίες και μόνον τρεις εκ των πατέρων της Εκκλησίας μας έχουν αυτήν την τιμή να τους ονομάζει Εκκλησία Θεολόγους. Τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ο οποίος συνέγραψε και το βιβλίο της Αποκάλυψης, αλλά και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον οποίον τιμούμε σήμερα. Και τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Βέβαια, τελευταία εδόθηκε ο τίτλος και στον Άγιο Γρηγόριο τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης τον Παλαμά. Στη Μητρόπολη μας και μάλιστα στο Ιερό Επισκοπείο έχουμε ένα τμήμα του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Είναι αυτό που έφερα μαζί μου με τον ερχομό μου στη Μητρόπολη. Το έχουμε σε μια ωραία σημαίνια λειψανοθήκη και θα έλεγα ότι είναι ο προστάτης και συναντιλήπτορας μου στις προσευχές μου στο Ιερό Επισκοπείο. Και μάλιστα κάθε χρόνο, αυτήν την ημέρα, κομίζουμε το Άγιο Λείψανο εδώ, στην ορία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που καθιερώσαμε μια πανήγυρη, θα λέγαμε, για τον Άγιο, με την ευκαιρία ότι ο προϊστάμενος και ο ιερεύς αυτής της ενορίας, ο πατήρ Γρηγόριος, με την χειροτονία του έλαβε το όνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Έτσι λοιπόν, χθες το απόγευμα έγινε ο μεγάλος πανηγυρικός εσπερινός. Σήμερα η πανηγυρική θεία λειτουργία και μας βρίσκεται εδώ στο τραπέζι της αγάπης, θα λέγαμε, γιατί συνήθως μετά τη θεία λειτουργία οι χριστιανοί βρίσκονται για να κοινωνήσουν μεταξύ τους μετά από την πνευματική τράπεζα στην ηλική, αλλά και για να ευχηθούν και στον πατέρα Γρηγόριο, που θα ήθελα έτσι και εγώ μέσα από αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται να το εκφράσω τα χρόνια πολλά. Ο Άγιος Γρηγόριος, θα λέγαμε, για να το ξέρουν αυτό και οι χριστιανοί μας, ότι είναι ο ποιητής της Εκκλησίας μας, συνέγραψε ποιήματα, αλλά και όμως με τη θεολογία του, με την προσωπικότητά του, με την επίδοση που είχε στα γράμματα, μας έμαθε για τον αληθινό Θεό, να προσευχόμαστε υγιώς και να γνωρίζουμε υγιώς τα περί της πίστεώς μας. Και επίσης θέλω να ξέρετε ότι ο Άγιος Γρηγόριος σπούδασε και στην Αθήνα ρητορική και ιατρική και ήρθε από την πατρίδα του, από την Αζιανζό, κατάγεται από την Αριανζό της Αζιανζού, είναι Άγιος του 4ου αιώνος. Ο πατέρας του και αυτός λεγόταν Γρηγόριος. Ήταν ειδωλολάτρης στην αρχή, όμως γνωρίζοντας τον Χριστό έγινε κληρικός, έγινε ιερεύς, αλλά και επίσκοπος στην Αζιανζό. Γι' αυτό για να τον ξεχωρίσουμε από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, εκείνον τον ονομάζει η Εκκλησία Άγιο Γρηγόριο Ναζιανζού, τον επίσκοπο Ναζιανζού. Έτσι λοιπόν είναι μεγάλη προσφορά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην Εκκλησία και εμείς έτσι σήμερα κλείνουμε γόνι ψυχής και καρδίας και τον παρακαλούμε για την ενότητά μας, για την ειρήνη, για την υγεία των ανθρώπων και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω και χρόνια πολλά σε όσους άντρες και γυναίκες τον γιορτάζουν, τιμούν τη μνήμη του φέροντας το όνομά του.